Να πάμε στον κύριο Αλέπη, παρακαλώ, να ακούσουμε και τη δική του άποψη, εκτίμηση και πρόταση ταυτόχρονα, έτσι, σε σχέση και με αυτά που ακούσατε. Για την ακρίβεια, τα παιδιά έγραψε ο λαός μας με τον Καπαμά. Και εξήγησε, παιδί, που δεν συμβαίνει. Κοιτάξτε, ο εργαζόμενος λαός δεν μπορεί να συνηθίσει να ζει στα ΠΑΣ, στα επιδόματα και επιτρέψτε μου στη γελοιότητα του καλαθιού του νοικοκυριού. Είναι άλλο ζήτημα ότι εμείς δεν υποτιμούμε και το τελευταίο ευρώ που πρέπει να διεκδικήσει ένας άνθρωπος για να ζήσει, να επιβιώσει, εν πάση περιπτώσει να περάσει για αυτές τις μέρες ή τέλος πάντων κάπως να τη βγάλει, και άλλο θέμα να είναι πολιτική επιλογή μια τέτοια κίνηση, η οποία τίποτα άλλο δεν κάνει παρά να ανακυκλώνει την ακρίβεια, να πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και να τρελαινόμαστε εβδομάδα την εβδομάδα και τελικά άκρη να μην βγαίνει. Δεν και χαίρεστε, η κυβέρνηση δεν χαίρεστε που αντιγράφει το σοβιετικό μοντέλο. Ποιος είναι, τρελαίνει στα κουπόνια. Αφήστε το σοβιετικό μοντέλο. Στο σοβιετικό μοντέλο κανείς δεν πίναγε. Στο σοβιετικό μοντέλο ξεκινώντας από πολύ πιο δύσκολη αφετηρία, αγαπητέ κύριε, είχαν λύσει προβλήματα που ο καπιταλισμός δεν θα τα λύσει ούτε στον ιδό του. Αλλά αυτή κατέρευσε. Όχι, αν θέλετε να μιλήσουμε για τη Σοβιετική Ένωση, είμαι διαθέσιμο. Αλλά για να κάνω κι εγώ ένα όχι αστείο, να πω ότι στη Σοβιετική Ένωση άρχισαν να έχουν προβλήματα από όταν άρχισαν να εφαρμόζουν για λόγους που δεν είναι του παρόντος μέτρα του καπιταλισμού. Λοιπόν, Νίκο, σε παρακαλώ. Όχι, έχει ενδιαφέρον, αλλά μην μείνουμε εκεί. Τώρα πάμε στο σήμερα. Όχι, λοιπόν, σύμφωνοι. Πάμε. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο βεβαίως πως η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ στα τρόφιμα στη Βουλή απορρίφθηκε χωρίς δεύτερη κουβέντα. Από την κυβέρνηση. Δεν είναι, ναι. Βεβαίως. Από δεν την αρχή είναι, έχει απορριφθεί αυτή βεβαίως. Η συζήτηση. Δεν είναι τυχαίο. Με ένα επιχείρημα, συγγνώμη, σας διακόπτω, που λέει ότι αυτό δεν είμαστε σίγουροι, το έχει πει ο Τσίπρας αυτό στην προηγούμενη συνεδρία του. Δεν ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να περάσει στον κόσμο. Καλά, δεν ξέρουμε και δεν. Καλά, δεν ξέρουμε και δεν ξέρουμε. Εν πάση περιπτώσει, άμα πέσει ο ΦΠΑ, κάπως θα το δει ο εργαζόμενος άνθρωπος στην τιμή. Δεύτερο ζήτημα, εμείς βάζουμε το ζήτημα του μισθού του εργαζομένου. Του μισθού που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Εσείς βάζετε. Το ζήτημα των συλλογικών συμβάσεων των εργαζομένων. Το ζήτημα της ασφάλειας των εργαζομένων. Γιατί ο άνθρωπος που έχει μόνιμη ανασφάλεια, που πληρώνεται με επιδόματα και βάουτσα, ο άνθρωπος που δουλεύει με πεντάμινα και τετράμινα και οχτάμινα, ο άνθρωπος που δουλεύει εποχικώς και παίρνει 500 και 600 ευρώ και όταν πάει στο σούπερ μάρκετ, μετράει και το ευρώ για να καταφέρει να επιβιώσει. Σε κάθε περίπτωση, επιτρέψτε μου να πω ότι ούτε οι αγορές θα χόρευαν στο ρυθμό του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε κανέναν έλεγχο μπορεί να γίνει στην αγορά επειδή μπήκαν κάποια ψευτοπρόστιμα, στα σούπερ μάρκετ που έχουν βγάλει και για τα τρισέγγονά τους και μέσα στην πανδημία και πριν από αυτήν. Δηλαδή, για να κερδίσει ο εργαζόμενος άνθρωπος, κάποιοι πρέπει να χάσουν. Και αυτοί που πρέπει να χάσουν είναι οι βιομήχανοι των τροφίμων, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει να διάσπρει μέρα ο εργαζόμενος λαός. Υπάρχει μια πρόταση από το ΣΥΡΙΖΑ η οποία σας περιλαμβάνει. Πάγια σας περιλαμβάνει. Λοιπόν, συνεργασίας μετεκλογικής. Ναι. Δεν περιλαμβάνει με το ΚΚΕ. Άλλο ΚΚΕ θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί? Εν πάση περιπτώσει. Άσε, μη με διακόπτης. Με τον πατέρα Μητσοτάκη πώς πήγα. Μη με διακόπτης. Λοιπόν, και εσείς πήγατε. Το Νοέμβριο του 89 πήγατε για αυτό. Αυτό θύμισα εγώ στον κύριο Κουρουπλή, αλλά κάτι το ξεχνάει. Εντάξει, τώρα ήταν λίγο ένα. Ήταν εδώ τώρα ένα ψεύτικο καυγαδάκι τώρα όπως γίνεται αυτές τις μέρες. Πλην όμως, η ουσία είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νόμων που έχει φέρει η Νέα Δημοκρατία, έχει ψηφίσει το μισό νόμο Χατζηδάκη, έχει ψηφίσει τη μετατροπή των ναυπηγείων Ελευσίνας σε ειδική οικονομική ζώνη, έχει ψηφίσει την πράσινη ανάπτυξη, έχει ψηφίσει το χρηματιστήριο ενέργειας, έχει ψηφίσει την αποστολή όπλων στην Ουκρανία, απλώς να είναι υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, αφού έχει ψηφίσει όλα αυτά, αφού και μη με διακόπτης, αφού έχει ψηφίσει όλα αυτά, και αφού όπως είδατε και από τη συζήτηση, όλοι έχουν συνεργαστεί κατά κάποιο τρόπο με όλους, ακόμα και όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση και μια φτερούγα για τους δικούς της λόγους έφυγε, η γραμμή μνημόνιο-αντιμνημόνιο τότε πήγε περίπατο. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το Ποτάμι ψήφισαν μαζί το τρίτο επαχθέστερο μνημόνιο, του οποίου ακόμα πληρώνουμε τις συνέπειες.
Οι ράγες της επόμενης κυβέρνησης είναι δεδομένες, αγαπητέ κύριε Ξενάκη. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψης και πώς θα κερδοφορήσουν οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι. Είναι η συνέχεια της μετατροπής της ενέργειας σε εμπόρευμα. Είναι η δυσβάσταχτη ακρίβεια. Είναι οι επιταγές που έφερε εδώ ο Μπλίνκεν και η προσπάθεια που έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να πάρουν το χρήσμα από τους Αμερικάνους. Αυτή είναι η κατάσταση. Και αφού αυτή είναι η κατάσταση, με κάποιο τρόπο και η κυβέρνηση θα φτιαχτεί. Έχει ξαναγίνει. Νουδού, Πασόκ, λαός. Θα με διακόψω όσο θέλετε. Να σας διακόψω. Απλά ολοκληρώνω. Αλλά έχει ξαναγίνει η κυβέρνηση. Συγγνώμη, ήσταν και εσείς μαθητής γυμνασίου, μάλλον τότε. Και εγώ λίγο, αρκετά πιο μεγάλος. Θυμάμαι όμως τότε, το 89, και το ΚΚΕ ενσωματωμένο στο συνασπισμό συγκυβέρνησε και με τον κύριο Μητσοτάκη και με τον κύριο. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, συγγνώμη, και με τον Ανδρέα Παπανδρέου σε ειδικές συνθήκες το 89 μέχρι και τον 90 τον Απρίλιο. Δεν λέω κάτι το οποίο είναι λάθος. Όχι, έτσι έγινε. Ο Χαλός του Λουράκης ήταν που δεν πάθηκε. Έτσι έγινε και από, αυτά τα, από τη συμμετοχή των κομμουνιστικών κομμάτων μεταξύ αυτού και του δικού μας κόμματος. Ναι, σωστά. Σε αστικές κυβερνήσεις, σε κυβερνήσεις όποιας απόχρωσης, το κόμμα μας και το λαϊκό κίνημα έχει βγάλει πολύ βαθιά συμπεράσματα. Κάντε θα σας πάω, θα σας πάω και πιο πίσω. Απλώς το θυμίζω. Μπορώ να σας πάω και πιο πίσω ή μπορώ να σας πάω στη μεγάλη πείρα που έχουν κόμματα κομμουνιστικά με μεγαλύτερα ποσοστά από το δικό μας, όπως το γαλλικό, το ιταλικό, το ισπανικό κτλ. Που συμμετείχαν σε κυβερνήσεις τέτοιες και έφτασαν δια της αριστεράς να βομβαρδίζουν την Γιουγκοσλαβία. Ναι. Άρα έχουμε βγάλει συμπεράσματα. Και εξαφανίστηκαν. Φυσικά. Ενώ το ΚΚΕ δεν εξαφανίστηκε, το ΚΚΕ έχει μεγάλη επιρροή στην εργατική τάξη της χώρας και αυτό θα αποδειχθεί και σε αυτές τις εκλογές. Άρα λοιπόν στην ερώτηση που μου κάνατε, εμείς απευθύνουμε την πιο ενωτική πρόταση στον ελληνικό λαό και του λέμε αδύνατη κυβέρνηση, γιατί βλέπεις ότι είναι από χέρι αντιλαϊκή αυτή εδώ, ό,τι και να γίνει αυτά θα εφαρμόζουν, τα καυγαδάκια είναι για να περνάει η ώρα, ισχυροποίησε το κομμουνιστικό κόμμα για τα δύσκολα που έρχονται. Λοιπόν, θέλω να πάμε στα 10-15 λεπτά περίπου απομένου στην κουβέντα μας, λίγο στο κομμάτι συνταξιούχοι. Γιατί οι περισσότεροι από που μας βλέπουν είναι οι άνθρωποι ή κοντά ή ήδη συνταξιούχοι. Λοιπόν, να την πάμε λίγο ανάποδα την κουβέντα πάλι. Από εσάς να ξεκινήσουμε πάλι, κύριε Αλέπη. Όχι, για να έχει μια αξία. Να μας πείτε 2-3 πράγματα που νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνουν άμεσα πρακτικά. Για να μπορέσουν λιγάκι έτσι να ανασάνουν άνθρωποι οι οποίοι δυσκολεύονται. Κυρίως αυτοί οι οποίοι είναι πιο χαμηλά στην τάξη. Να μην αδικήσω, επειδή μας βγαίνουν άνθρωποι και λένε, εγώ τόσες φορές αυτοί οι παλιοί του ΤΕΒΕ, οι οποίοι δίνονται κάτι πολύ ψηλά ποσά και τους πετσοκόψανε με τα μνημόνια και τώρα οι συντάξεις τους είναι αστεία σε σχέση με αυτά που δίνανε. Ποια είναι η δική σας πρόταση για το κομμάτι αυτό? Κοιτάξτε. Οι συνταξιούχοι είναι από τους πιο αδικημένους και ειδικά οι πιο χαμηλοί συνταξιούχοι. Και αυτοί που δεν μπορούν και να διαμαρτυρηθούν. Όχι, οι συνταξιούχοι διαμαρτύρονται. Εντάξει, αλλά οι συνταξιούχοι αγωνίζονται και παλεύουν. Δεν κατεβαίνουν πολύ συχνά στο δρόμο, μέσα από τις ενώσεις τους, τα σωματεία. Δεν μπορούν να απεργήσουν από τίποτα όμως αυτό. Εντάξει, αλλά η φωνή τους ακούγεται δυνατή και εμείς είμαστε μαζί με τις ενώσεις και τους φορείς των συνταξιούχων που παλεύουν και αγωνίζονται για αύξηση των συντάξεων, για μείωση των φόρων, γιατί αυτό που ζει η λαϊκή οικογένεια αυτά τα χρόνια όλα και έχουμε φτάσει εν πάση περιπτώσει σε ένα τέλμα είναι το εξής. Από τον εξουθενωμένο συνταξιούχο να ζητάει η οικογένεια να πάρει έστω μια ενίσχυση. Δηλαδή ο άνεργος πατέρας ή ο εργαζόμενος πατέρας με το χαμηλό μισθό, το παιδί που κι αυτό έχει τα έξοδά του και όλα, όπως είδαμε και μέσα στην κρίση και μετά, αναμένονται από τον ίδιο εξουθενωμένο συνταξιούχο. Μα η πρόταση είναι αύξηση των συντάξεων. Η επιστροφή των κλεμμένων. Τι άλλο να γίνει? Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πίσω από αυτό. Και γι' αυτό συμπαρατασσόμαστε με τους αγώνες των συνταξιούχων που και τώρα, πριν λίγες μέρες, κατέβηκαν κατά χιλιάδες στον δρόμο και διεκδίκησαν αυτά τα οποία τους στερούν. Και αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσουν και οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι, ειδικά οι χαμηλοσυνταξιούχοι, μπορεί να βγάλουν πολύ βαθιά συμπεράσματα από την κοροϊδία που έχουν υποστεί και από τα δύο κόμματα που τα τελευταία χρόνια έχουν κυβερνήσει και να ενισχύσουν το κομμουνιστικό κόμμα.